Είναι και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με την ευκαιρία. Εδώ είναι ο πρόεδρος της αρχαίας τελείας του Πολιτεχνείου. Θέλει το σύγχρονο και το χωριό σύσσωμα μας βοηθάει. Δηλαδή εμείς βρήκαμε ένα ζαράκι και τα παιδιά εμπνευστήκανε και φτιάξαν αυτά τα βαράκια. Ευχαριστώ πολύ. Θα το βάλουμε κι αυτό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το περιμένουμε πολύ καλά. Συγχρονιζόμαστε σε διεθνές επίπεδο και έχουμε τώρα 150 σχολεία έχει δώσει και όχι και στη Θεσσαλαμίνη. Θέλετε να πάρει μια κάρτα. Καλημέρα, τι κάνετε. Είναι τα παιδιά της ανασκαφής μας. Ελάτε, μα είδατε, είναι λίγο το κόκκινο. 3, 14. Σας ευχαριστώ. Ο υπουργός μας. Και για μένα. Γιατί η καταγωγή μου είναι από τη Φιλιαμόνη. Α, το νέο της. Εγώ είμαι από κοντά στην Ελληνική, λίγο πιο κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Γιάννη. Και θέλετε να βγάλουμε μια στέλη. Ναι, τι δουλειάζετε. Για τα παιδιά που έχουν το πρόβλημα στην Αθήνα με τον Σάκη Λουπά και τα λοιπά. Αρκετές φορές, γιατί ήμασταν χορηγήλωτε με το 3-4. Α, εσύ, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, τι κάνετε. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλούσαμε μια και... Γεια μου, γεια, σε παρακαλώ. Λίγο κάνε, σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Εξοπότατη κυρία Πρέσβη Καλής Θελήσεως Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Αξιότιμες αρχές του τόπου και της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπημένοι συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες. Σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση της Συστηματικής Αρχαιολογικής Έρευνας της Αρχαίας Θεμαίας και το μη κερδοσκοπικό σωματείο Φίλοι Αρχαίας Θεμαίας
με τη γενναιόδορη χορηγία της Motor Oil Ελλάς. Ευχαριστούμε θερμά την πρέσβη καλής θέλησης κυρία Βαρδινογιάννη, που μας θυμάμαι την παρουσία της, καθώς και τον διευθυντή της Motor Oil, κύριο Κανελόπουλο, για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας μας. Επίσης ευχαριστούμε την Club Hotel Casino Λουτράκη για τη στήριξη και τη γενναιοδορία της. Οπωσδήποτε, ευχαριστούμε τον κύριο Καχάτη για την παρουσία και τη βοήθειά του. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και του Ελληνικού ΙΚΟΜΟΣ. Επίσης, το συνέδριο υποστηρίζουν με τις ευγενικές συνεισφορές τους σε τοπικά κορινθιακά προϊόντα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας, η Winery Μανουλάκης και η Golden Black Βιολογική Κορινθιακή Σταφίδα. Οι άνθρωποι που εργάστηκαν για το συνέδριο είναι πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Η ανακάλυψη της αρχαίας Αιδέας είναι μία πραγματικότητα. Μέσω της συστηματικής αρχαιολογικής μας έρευνας στο χιλιομόδι Κορινθίας έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά κατάλημα της αρχαίας πόλης και έχουν κινήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το 2018 η έρευνα της Τενέας από το History Channel Αγγλίας ανακηρύχθηκε μεταξύ των 15 πιο αξιόλογων αναστραφών παγκοσμίως. Η πόλη της Τενέας μέχρι πρότινος χάνονταν στην ομίχλη του μύθου. Οι τρεις πόλεις, Τρία, Τενέα, Ρώμη, συνδέονται με ένα κοινό μυθολογικό παρελθόν και η μελέτη τους, ως σύνολο, θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών και αρχαιολογικών διαδρομών τους. Με αφορμή το έτος Τρίας, καθώς και του εντοπισμού των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων από τις ανασκαφές της αρχαίας Τενέας, διοργανώνεται για πρώτη φορά επιστημονική συνάντηση επί των θεμάτων αυτών. Σκοπός του συνεδρίου είναι να δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τη σύνδεση των τριών πόλεων σε Έλληνες και ξένους μελετητές των τομέων της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής επικοινωνίας και των πολιτιστικών διαδρομών, της διαχείρισης μνημείων, της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, όπως επίσης και ειδικών στην ιστορία, στη μυθολογία, στη γλωσσολογία και στη τοπογραφία. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διακεκριμένων επιστημόνων που θα συμμετέχουν πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σε εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας, σε συνέργειες και στην ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την επιστημονική ομάδα στην αναστραφή μας, οι οποίοι είναι αρχαιολόγοι, νομισματολόγοι, ανθρωπολόγοι, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές και βρίσκονται υπό τη διεύθυνση του συνομιλού σας, αλλά και με υπεύθυνη την κυρία Παρασκευή Ευαγγέλογλου, η οποία είναι αρχαιολόγος στην εφορία Κορινθίας, αλλά συνεργάζονται μαζί μας και πολλοί μελετητές και ερευνητές. Επίσης, φοιτητές από πανεπιστημιακές σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού μαθητεύουν κοντά μας και εξελίσσονται στο να γίνουν επιστήμονες, αρχαιολόγοι, να διεκδικήσουν και εκείνοι τις έρευνές τους στο μέλλον και υποστηρίζουν το έργο μας με το να δημοσιεύουμε όλοι από κοινού αποτελέσματα των ανασκαφικών μας ερευνών. Ευχαριστούμε θερμά για την αρρωγή τους το 2019 στην ανασκαφή μας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Κορινθίων, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, την Εταιρεία Χρήστου Τσαούση, την Εταιρεία Μυτιλινέως και Λάβα, χάρη στους οποίους πραγματοποιείται η έρευνά μας.
Φυσικά, ευχαριστούμε και όλους όσοι έχουν βοηθήσει ατομικά ή συλλογικά το εγχείρημά μας σε όλα τα χρόνια της έρευνάς μας. Επίσης, ευχαριστούμε θέρμα το Σωματείο Φίλοι Αρχαίας Αινέας και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και το τωρινό, αλλά και όλους τους κατοίκους του Χιλιομοδίου, οι οποίοι αγκαλιάζουν το έργο μας. Επιπρόσθετα, ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες που παραχωρούν τα αγροτεμάχια τους για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας, καθώς και πολλούς άλλους που μας υποστηρίζουν και είναι και αφανείς ήρωες. Τέλος, ευχαριστούμε τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, καθώς και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων Νεότερων και Νεότερων Μνημείων, την Εφορία Πόλης Αθηνών, το Νομισματικό Μουσείο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κομωτινής και το Πολυτεχνείο για την υποστήριξή τους. Κυρίως όμως ευχαριστούμε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας και υποδηλώνετε το μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε. Και τώρα θα καλέσω τον τωρινό πρόεδρο του Σωματείου Φίλοι Αρχαίας Αινέας για να κάνει και εκείνος υποδοχή από την πλευρά του Σωματείου. Σας χαιρετίζω όλους, γιατί είμαι του Σωματείου Φίλου της Αρχαίας Αινέας. Χαιρετισμού προς τους επισήμους, Παναγιώτατε, Πανσιογλώτατε, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Πατέρ Αρκάδη, τους υπουργούς μας Δήμα Χρήστον και τα γαράνια του λαού, τη βουλευτή μας, κυρία Σούκουλη Αλιμένα, τον αστυνομικό μας διευθυντή που μας προσέχει, τον κύριο Πετράδη, την πρέσβυρα καλής θελήσεως, την άφησα λίγο πιο έτσι για να επισημάνω καλύτερα, της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαλεργέλη. Το δήμαρχό μας, τον κύριο Πραγματικό. Το γνωρίζω, ναι, λάθος. Τον κύριο Πίτσο, τον αντιδήμαρχο Κορινθίων. Είχα μείνει στο πνευματικό τι να κάνω. Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας. Αν ξέχασα κανένα, είναι τελευταία στιγμή που δεν βλέπω κάτι. Πάμε στη χορηγό μας, στο μεγάλο χορηγό μας, τη Μορτερόλη, που και όταν δούλευα στη Μαμαρχία κάποτε με τον κύριο Δαγκαρά, που ήταν νομάρχης, πήγαινα εκεί και έπαιρνα βοήθεια για τους στοχούς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Μορτερόλη. Η υποστήριξη που μας κάνανε είναι η Γουίμερ Μανολάκης, προσέφερε τα χαρσά. Η Golden Black βιολογική κορυφιακή σταφίδα. Η άφηση αγροτικών συνεταιρισμών Κορινθίας μας προσέφερε το λάδι. Αυτά είναι ντόπιες παραγωγές του Δήμου Τενεάς και των Τενεατών. Επειδή η Δήμα έχουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Κορινθίων, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Εκπαιδευτικό Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου πλέον για την ανασκαφή που γίνεται στην αρχαία ταινία. Ξεκίνησα πυλά-πυλά και σας το λέω αυτό γιατί είμαι από τους πρώτους, την κυρία Κόρκα,
ήταν ανήσυχο πνεύμα από τότε, το 84, που είχε διοριστεί στην εφορία του Ρήθου 4-5 χρόνια, κάνω λάθος. Ήταν νεαρά. Όταν έγινε κάποια στιγμή στην καμαρέτα να πάμε νερό και σκάβαμε με την τσάπα, έβγαλε μια ταφή. Η κυρία Παρκά ήταν εκεί. Αφού πήρε τα κομμουνάδια της αναστραφής, τα μετέφερε στην κόρη μου. Περάσανε χρόνια. Περάσανε πολλά χρόνια. Μια δεκαετία, δύο δεκαετίες, πήγαμε κοντά στην τρίτη δεκαετία, το ανήσυχο πνεύμα της δεν σταμάτησε εκεί. Προσπάθησε να βρει την τενέα. Και συζητάγαμε συνέχεια για την τενέα. Και ερχόταν κάθε μέρα και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο τότε, το παλιό, το Χασιδίδη που ήταν ο Δήμος Τρέας ακόμα και το 2008 έφυγε, που έβαλε το φυτιλάκι και βοήθησε να γίνει αυτή η μεγάλη ανασκαφή που ξεκίνησε και γίνεται τώρα. Σας τα λέω αυτά και ατίμα από την αρχή. Δεν έχω γίνει ούτε πιο λεφτά, λεπτομέρειες. Την εποχή εκείνη είχαμε προβλήματα. Να φτιάξουμε τώρα κάποιο χτίριο που μπορούμε να στεγάσουμε αυτά πού θα βρούμε. Γιατί έχουμε ανασκευή και συγκινήσει στο υπόγειο του Δημαρχείου στο Χρωμόδη της Ανέας. Τον παντρώσαμε, πήραμε την άδεια και ξεκινήσαμε το 2013 να γίνει η ανασκευή και πάλι εκεί που βρήκε τον τάφο το 2014. Σας πληροφορώ ότι βρεθήκαν αρκετά πράγματα και ήταν η αρχή. Ήθελα να πω, ήταν η αρχή για να γίνει η μεγάλη αρχή για να μεγαλυφθεί η αρχαία Αθηνά. Πήγαμε σε διάφορα μέρη και επειδή ήταν και τότε η κυρία Κόρκα, ήταν την ευθυνσιάζω προς τότε γιατί έχουμε ζήσει μαζί. Είμαστε στεναχωρηθεί μαζί. Με συγχωρείτε που είμαι συγκεκριμένος. Με ρίξει πολύ τρέξιμο. Ναι. Λοιπόν, ενώ ήταν στο γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι πέρα τηλέφωνο, έχουν μια πληροφορία την τάδε. Έρχομαι για την πρέπει. Και ερχόταν και πήγαινε βούτα που ήταν. Περπάτη με αυτού. Και φτάνουμε τώρα να σας πάρω με τη σειρά και να σας πω ξεκινήσαμε να πάμε στη λίμνη που λέγανε οι παλιοί και μου λέγανε πριν και το μετέφερα στην κυρία Κόρη. Λέγανε είναι αυτό, είναι αυτό. Απλά ήταν ο δρόμος που συνέδεε Κόρυδο, Τενέα, Μυθήνα. Το ανήσυχο πνεύμα της κυρίας Κόρκας και της Λιβύης, ξέχασα να πω, της Ευαγγέλου, που ήταν στην ομάδα της κυρίας Κόρκας, τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Ο δρόμος πήγαινε προς την μεριά αριστερά του παλιού σχολείου, όποιος ξέρει στο Διαμόδη, και βρήκαμε το πρώτο χτίσμα που πανηγύριζε σαν κραπεδιά. Έβρικα. Την επόμενη χρονιά, το 17, τα πέρασα το 17 και ήταν περίπου τα ίδια, ενώ πήγαμε στην αρχική ανασκαφή, οι αρχαιολόγοι γιατί τους πρόκειται με πρόβλημα, μετακινήκαμε δυτικά από αναγκητικά τώρα. Και βρήκαμε πέρσι τα λουτρά της Αθείας Ενέας. Επίσημα πλέον, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει η κυρία Κόρκα, ήταν επίσημα πλέον η Αρχαία Αθηνά εκεί. Θέλω να πω και να ευχαριστήσω πλέον, τελείωσα με την περιγραφή αυτή. Τα υπόλοιπα τα αρχαιολογικά θα μας τα πούνε οι αρχαιολόγοι. Πάμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους του Χιλιομοδίου, οι οποίοι και τους παλιούς και τους νέους, και δημάρχους, αντιδημάρχους, αυτοί που περάσαν άπαντες από το Χιλιομόδι την εποχή εκείνη και εσείς τους σημερινούς και μέχρι τώρα τον κύριο Πνευματικό, να συνεχίσει πιστεύω την πορεία. Πρέπει δεν πειράζει, καταγράφει. Λοιπόν, να συνεχίσει την πορεία αυτή που έχουμε ξεκινήσει και την θέλουμε τη βοήθειά του. Παρακαλώ πολύ, επειδή τόσο έντονα, γιατί είναι έντονη στιγμή η δικιά μου τώρα πλέον,
γιατί είμαι πολύ συγκινημένος πλέον που βλέπω τις δύο κυρίες εδώ. Να κάνω και λίγο τα λόγια, αλλά θα το κάνουμε πέρα, δεν πειράζει, δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, να παρακαλέσω τους, να ευχαριστήσω τους κλημωριώτες που δέσαν τα χωράφια τους. Ένας πρώτος και κύριος είναι ο Χρήστος ο Τζίρτσης, που είχε το χωράφι του πάνω στα καμαρέτα. Μετά πάμε στην ανασιαφή που έγινε στη Λούνη, που λέγανε ότι υπήρχε το θέατρο και τέτοια. Είναι ο Δήμιος ο Πέμπας, ο Δράκος ο Χρήστος, ο Δασικός Ελευθερός προς Κλειομωδίο και ο Φράγκος από το Κλειομωδί που μένει στον Άγιο Βασίλειο. Στην τελευταία, άφησατε, όχι τελευταίο, ενδιάμεσα να πω τον κύριο Χατζηγύρη, ο οποίος 3-4 κομμάτια που είχε εκεί, τα άλλες αυτοκαιρές, να γίνουν ανασκαφές. Οπότε είχαμε πάει στην πρώτη ανασκαφή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζηγύρη και τους υπολείπους δουλειτές. Και πάμε στην τελευταία ανασκαφή που βρέθηκε η Ταντράτσα της Τενέας. Ο κουμπάρος μου, Κανέλος, Μιχαήλ, ένα τεμάχιο που βρεθήκαν τα αρχεία και το πηγάδι το μεγάλο. Η κυρία Ξύλη, δίπλα με τις Αγγλές. Και ο Μπαστούκης ο Δημήτριος, που ήταν το κεντρικό σημείο της αρχαίας Τενέας. Τα νοτρά. Θα σας πω ένα περιστατικό για να γελάσω λίγο, γιατί εμένα μην είχε πάρει το παράδειγμα να αρχίσω να γελάω λιγότερα. Σε αυτό το κομμάτι αυτό ήταν μια ο Γεωργός, ο οποίος ζούσε από τα γεωργικά εισοδήματα. Και εκεί φύτευαν κολυμπιθάκια, ντομάτες. Και όταν έγινε η ανακάλυψη να σκεφτείς, και ξεκίνησε να γίνει σκεφτή, και πήγα να τη ρωτήσω τι είναι άλλη συνορίτε τη, μου λέει η Γεωργή. Εδώ σκάβω, σκαλίζω, σκαλίζω και έχω φάει τα χέρια μόνο σε πέτρα πάνω μου λες. Όταν βρεθήκαν οι τάχια, την πήρα και πήγα εκεί. Κοίτα που έσκαβε εσύ, το βλέπεις. Καταλάβατε τι γίνεται ότι κάτω από τη γη δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Και στην Τενέα υπάρχει. Άλλο ένα που θέλω να σας αναφέρω είναι για τους φίλους τους συνέδρους, αλλά για τους φίλους από την Ρώμη και από την Τρία, εσκεμμένα τους άφησα τελευταίως, να τους αναφέρω. Ο λόγος ποιος είναι. Τώρα θα με πάρουν πέρα και ζούμε. Εξαιρετικά. Όταν ρώτησα τον ιστορικό μας στην ομάδα της Χεραπόρκας, Λαγού Κωνσταντίνο, γιατί ρε Κώστα, του λέω, φίλε, όταν καταστράφηκε η πόλη τους από τους Ρωμαίους, τους τελάτες και τους πειράξανε. Μου απάντησε ο Κώστας, είναι αδελφοί τους, τους θεωρούσαν αδελφούς, είναι αδελφοί τους. Έκανα τους όλους σήμερα, τους αδελφούς μας. Ρωμαίους και τελειά, τελειά, τελειά. Και τελειώνοντας, στους παραδοσιακούς μας ζούμε. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μια αίτηση. Νομίζω ότι είδα και τον κύριο από την περιφερειά και τον κύριο καλώς ορίσατε. Θέλω να αναφερθώ στα πρόσωπα το Δήμο, περιφέρεια και όσοι άλλοι μπορούν να βοηθήσουν. Ακούτε μου τι θα σας πω. Η ανασκαφή είναι πολυδάμενη με ποιο όρο. Εμείς δεν θέλουμε λεφτά να βοηθήσετε λεφτά, να δώσετε τίποτα πολλά λεφτά. Εμείς θέλουμε να βοηθήσετε τους φοιτητές, οι οποίοι έρχονται από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, έρχονται από Ιταλία, από Αμερική. Αυτά τα παιδιά έρχονται με δικά τους λεφτά. Και αυτά τα παιδιά παίρνουν να φάνε, να κοιμηθούν, να μετακινηθούν. Και δεν είναι ότι είναι εργαζόμενοι όπως είναι, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουμε τους κάνουν και είναι για που έρθουν από το Δήμο για δύο, ένα τετράμινο, ένα τέτοιο. Αυτά τα παιδιά, ενώ τελειώνουν από τις 3 μέχρι τις 7.30 λάσπες, τελειώνουν, δεν έχουν σχολάνε 3 ώρα, κάθονται με 6, 7, 8 για να τελειώσουν την τέλειωση. Θα σας παρακαλέσω παραπονή να μπορέσετε να μας βοηθήσετε, έστω με λίγα λεφτά, δεν χρειάζεται και πολλά λεφτά, απλώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που θα έρθουν από τις άλλες χώρες και τα δικά μας φυσικά γιατί εδώ από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Πιστεύω να με μυθολογήσετε για το άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.
καλέσουμε και την πρώτη πρόεδρο του Σωματείου Φίλιων Αρχαίας Τενέας, που έβαλε το θεμέλιο λίθο, μαζί βέβαια με το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ξεκινήσει η επίσημη συνεργασία του χωριού με την έρευνά μας, η κυρία Βουργοπούλου. Γεια σας. Πανοσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Βαντινογιάννη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκλεκτοί σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα ξεχωριστό γεγονός που τα τελευταία χρόνια μας έχει εμπνεύσει, ενθουσιάσει και γεμίσει τον θαυμασμό. Στον τόπο που ζούμε, στο Χιδεμόδι, που αντικρίζει το Πευκοδάσος και το μοναστήρι της Φανερωμένης το πρωί και περιτριγυρίζεται από ελαιώνες και περικοκές, στο χωριό της Ειρήνης Παπά, του Βασίλη Ρότα, του Μανούς Μανουσάκη, Φίλου Κορδόση, στο χωριό που έχει γεννήσει σημαντικούς επιστήμονες και πολιτικούς και κατοικείται από ανθρώπους εργατικούς και εκδίσιμους, μαθαίνουμε μόλις τώρα ότι είναι ο τόπος της αρχαίας Τενέας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό οι αρχαιολόγοι έψαχναν. Οι ιστορικοί υπέθεταν και το όνομα Τενέα έχει γίνει μυθικό. Ο μυθικός τόπος έγινε πρόκτηση για τους αρχαιολόγους και δεν έμεινε μυστικός και άγνωστος. Η αρχαιολόγος και η διευθύντρια της ανασκαφής, η κυρία Έλλη Κόρκα, η κυρία Ευαγγέλογλου και η επιστημονική ομάδα του Τενέα Project έφεραν στο φως την πόλη της Τενέας, ανάμεσα στο χωριό, Χιλιομόδη και Κλένια. Και αυτό μας συγκίνησε και ενθουσίασε πολύ. Βλέποντας μάλιστα πόσο περιφερειακά είναι τα ευρήματα της αρχαίας πόλης και των δημοσίων κτηρίων, βλέπουμε πόσο μας έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Τώρα καταλαβαίνουμε από πού είναι οι πέτρες που χτίστηκε η εκκλησία του χωριού μας. Από πού είναι ο κύωνας στο καμπαναριό του παλαιομοναστηριού. Από πού είναι τα γονάδια κάποιων σπιτιών ή πώς χτίστηκαν τα πηγάδια των χωριών. Το μάθαμε χάρη στην ανασκαφική ομάδα, που εδώ και 7 χρόνια βρίσκεται για 2 μήνες στο χωριό μας και ψάχνει και ανακαλύπτει. Και εμείς τα ξέρουμε, πότε στο παρελθόν και στα μυστικά που κρύβει και πότε στο μέλλον με τα όμορφα που φαίνεται αυτή η ανακάλυψη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Φίλια Αρχαίας Τενέας και εγώ προσωπικά, που μόλις τώρα παραδίδεται στη τάξη στον νέο πρόεδρο λεπτό κ. Τσουμάη Γιώργο, ευχαριστούμε τους αρχαιολόγους, τους επιστήμονες και τους φοιτητές για το έργο της έρευνάς τους. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που βοηθούν αυτή την προσπάθεια και θέτουν υπό την αιγίδα τους αυτό το συνέδριο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Μέγα Χορηγό Δημοτικό το ΡΟΗ και τους υποστηρικτές του συνεδρίου, το Κτήμα Μανολάκη και τον Άγιο Βασίλειο, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορυφαίας, τον κύριο Μάζο Γεώργιο τη Golden Black Λεμέα Κορυφαίας, τα λουλούδια από την κυρία Γαλάνη στο Πλεμόδι. Ευχαριστούμε όλους τους κατοίκους που δίνουν τα χωράφια τους για την έρευνα, προσφέροντας σπίτι τους για φιλοξενία των φοιτητών και όσους βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και εγώ κρατάω από την ανασκαφή την έκπνευση των παιδιών του γυμνασίου σε έργα από πυλό, χαρτί και χρώματα που υπάρχουν και στην έκθεση μπροστά στην είσοδο. Τη χαρά των ηλικιωμένων του χωριού που θέλουν να μοιραστούν τις αναμνήσεις, τις παραστάσεις και τα ακούσματα που έχουν για αρχαία στο χωριό μας. Τον ενθουσιασμό των φοιτητών που έρχονται το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και ομορφαίνουν τον τόπο μας. Το έργο πολλών μελών και φίλων του Σωματείου που βοηθούν στο χτίσιμο των οστράκων της ανασκαφής. Τις φιλίες των φοιτητών και των τόπων, με τους ντόπιους. Την έμπνευση της Αγγλίδας και της Συγγραφέως που ήρθε το καλοκαίρι για να δει τα βουνά που αντικρίζει ο ήρωας του νέου της βιβλίου που ζει στην Τενέα στη Ρωμαϊκή εποχή. Είναι κι άλλα πολλά που κρατάω, αλλά αυτά που περιμένω να δούμε είναι περισσότερα. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ μαζί μας. Ευχόμαστε το σημερινό συνέδριο να ερμηνεύσει τα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα, να συνδέσει την Τρία, Τενέα και Ρώμη και να αναπτύξει από εδώ και πέρα μια σπουδαία πολιτιστική διαδρομή. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Για λίγο γρήγορα.
θέλω να σας κουράσω και να σας πάρω το χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο του συνεδρίου, να μου δώσετε 2 λεπτά να ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα, την κυρία Κόρκα για την τιμή που μας έχει κάνει και μας έχει ξεκλειδώσει το παρελθόν μας. Έχουμε ταυτότητα, κυρία Κόρκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα της προσφέρω ένα έργο ζωγραφικής που ένα μέλος του σωματείου μας έχει φτιάξει, κυρία Γιούλα Δράκου, ένας από τους δίδυμους κούρους. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω προσφέρει λίγο πριν τον άλλο κούρο στην κυρία Βαρδινογιάννη. Με όλη μας την αγάπη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έχει κάνει. Κύριε Κόρκα, δεν έχει περάσει. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και καλωσορίζω όλους και όλες εσάς. Και τώρα θα μας κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου μας η πρέσβυρα καλής θέλησης, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Σας πω κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά σας κράτησα στην καρδιά μου χωριστά να θυμάμαι την υπέροχη αυτή η μέρα που μοιραζόμαστε σήμερα. Αγαπημένα μου παιδιά που είστε εδώ, φίλοι, καλοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη πραγματικά χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και χαιρετίζω την αξέπαινη αυτή πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου 3 Τενέα Ρώμη. Η αγάπη μου για την αρχαιολογία και ο θαυμασμό μου για το έργο όλων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κάνει να αισθάνομαι βαθύτερη συγκίνηση που μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις στιγμές. Το σημερινό συνέδριο ανοίγει νέες πολιτιστικές διαδρομές, σμίγοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τριών μεγάλων σταθμών στην παγκόσμια ιστορία, με κοινούς παραμονιμοστές, τον Τροϊκό Πόλεμο και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από τα νέα πραγματικά ανασκαφικά δεδομένα, η αρχαία Τενέα, η πόλη που κατά τις πηγές ανέδρωσε τον Ειδίποδα, γίνεται πόλος έλξης Ανατολής και Δύσης και γέφυρα πολιτισμού στην περιοχή της Μεσογείου. Μέσα από αυτή, ξετυλίγεται ένα νέο νήμα που ενώνει χώρες και λαούς και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ
να κάνει την εξέλιξή του. Για τον λόγο αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, το οποίο έχει την αμέριστη υποστήριξή μου, τόσο τη δική, όσο τη δική μου, τόσο και τη οικογένειά μου. Θα ήθελα να συγχαρώ πάνω απ' όλα το Σωματείο Φίλη Αρχαία Στενέας και την Διευθύντρια της Συστηματικής Αρχαιολογικής Έρευνας της Αρχαίας Στενέας, Δόκτωρα Έλενα Κόρκας και πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, για τη μοναδική αυτή ευκαιρία που δίνει σε επιφανείς Έλληνες και ξένους επιστήμονες, καθώς και στην τοπική κοινωνία της Κορίνθου, με όλους εσάς να αναπτύξουν ένα σημαντικό διεπιστημονικό διάλογο και συνεργασία με την προβολή και την περαιτέρω μελέτη του πολιτιστικού πλούτου που κρύβεται σε αυτό τον ένδοξο τόπο. Ένα τόπο με πλήστους συμβολισμούς, ένα τόπο που αγκάλιασε τους πρώτους εισαγωγικά πρόσφυγες, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, από την Τρία, τους οποίους μετέφερε ο Αγαμέμνων στην Τενέα και σωματώθηκαν με το ελληνικό στοιχείο με τέτοιο τρόπο ώστε να ευημερίζουν εδώ και να δημιουργήσουν μετέπειτα τις Σιρακούσες, την πατρίδα του Αρχιμίδη, τη μεγαλύτερη αποικία στη Σικελία, στη Μεγάλη Ελλάδα με το δικό της περίφημο πολιτισμό. Η Τενέα ήταν ο μοναδικός τόπος που έμεινε αλόβητος κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο από τους Ρωμαίους λόγω της κοινής καταγωγής τους με τους Τενεάκες. Η ιστορία του τόπου αυτού είναι πραγματικά συναρπαστική και αποκαλύπτεται μέρα με την μέρα μέσα από τις ανασκαφές που γίνονται. Θα ήθελα για τον λόγο αυτό να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Κόρκα για το εξαιρετικό της πραγματικά έργο που έχει μεγάλη εθνική σημασία για την αφοσίωσή της στο αντικείμενο της αρχαιολογίας και για τη μεγάλη της επιτυχία σε αυτές τις ανασκαφές. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Μαρτυρούν ένα υψηλότερο επίπεδο πολιτισμού και είμαι σίγουρη πως η συνέχεια θα είναι εξίσου αξιομνημόνευση. Κλείνοντας, θα εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και ελπίζω τα πορίσματά του να φωτίσουν ακόμα περισσότερες πλευρές της ζωής των προγόνων μας και να δημιουργήσουν στο μέλλον ακόμα περισσότερες γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στους λόγους μας. Είμαι σήμερα εδώ πραγματικά συγκινημένη και πριν κλείσω την ομιλία μου, θα ήθελα να σας ευχηθώ, επειδή σύντομα πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, υγεία, ευτυχία στην οικογένειά σας, στα παιδιά σας και όλες τα όνειρά σας και οι προσδοκίες να γίνουν αυτό το χρόνο πραγματικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή τη τιμή να είμαι κοντά σας. Πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση. Είναι μια πολύ σπουδαία μέρα για την Τενέα και για τον πολιτισμό της Κορινθίας που αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή την Ανατολή και τη Δύση. Ευχαριστούμε πολύ την πρέσβηνα καλής θέλησης κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη για τα πολύ θερμά της λόγια και την υποστήριξή της για την παρουσία της και επειδή έχει προσφέρει πάρα πολλά όχι μόνο στο τομέα της υγείας, που είναι τόσο κέριος, αλλά και στον πολιτισμό για πάρα πολλά χρόνια, προβάλλοντας τη χώρα μας στο εξωτερικό, γιατί αναγνωρίστηκε πρώτα πρέσβη στο εξωτερικό από την UNESCO και έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκθέσεις, κυρίως για τα μάλαμαρα του Παρθενώνα και τα πολιτιστικά μας αιτήματα πάντοτε προβάλλονται από την κυρία Βαρδινογιάννη σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται και είναι πραγματικά η πρέσβης μας για τον πολιτισμό. Με την ευκαιρία που ήρθε, ακούγοντας τα συγκινητικά λόγια, κυρίως του Σωματείου, που είναι η εκπροσώπηση των ίδιων των κατοίκων του Χιλιομοδίου και της Τενέας, μου είπε ότι τα βραβεία τα οποία έχει θεσπίσει, τα βραβεία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τα οποία δίδονται κάθε χρόνο στην πατρίδα της, που είναι πολύ κοντά εδώ, στην Ερμιόνη. Και είναι υποτροφίες. Υποτροφίες σε φοιτητές και μάλιστα φοιτητές αρχαιολογίας. Άρα λοιπόν, δύο στελέχη
της ομάδας μας. Θα, ίσως με μια κλήρωση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα λάβουν αυτή την υποτροφία στα ετήσια βραβεία του 2020 πια και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μας τιμή. Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου με ευαισθητοποιεί
ακόμη περισσότερο απέναντι στη σπάνια κληρονομιά της Θεμέας, πόλης που δημιουργήθηκε από τενέδιους εχμαλώτους, τους οποίους σύμφωνα με το μύθο εγκατέστησε ο Αγαμέμνονας σε μια κέρια και στρατηγική θέση μετά την πτώση της Τροίας. Η αξία των ευρημάτων, οι πλούσια χτερισμένες ταφές και τα σημαντικά αρχιτεκτονήματα που αποκαλύπτονται τα τελευταία χρόνια κατά την ανασκαφή της αρχαίας Θεμέας, τεκμηριώνουν την ακμή της πόλης και κινούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Παράλληλα, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από παράνομες ενέργειες. Η τελεατική γη θα συνεχίσει να μας εκπλήσει ευχάριστα στο μέλλον, αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα μέχρι πρόσφατα μυστικά μιας καλά οργανωμένης και αναπτυγμένης κοινωνίας, τα οποία θα φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της αρχαίας Θεμέας μας οδηγούν αυτόματα στην ανάγκη για την προστασία και την ανάδειξή τους που πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης. Και στη συνέχεια θα διαβάσω και τον χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι ο φορέας στον οποίο υπάγεται η ανασκαφή, η οποία είναι συστηματική και οπωσδήποτε πάντοτε υπάγεται σε έναν φορέα και εμείς υπαγόμαστε στην ηγεσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων. Σας καλωσορίζω στις εργασίες της παρούσας Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης που προσφέρει την ευκαιρία μέσα από τις ανακοινώσεις και τις συζητήσεις των ερευνητών να γνωρίσουμε την κοινή ρίζα τριών αρχαίων πόλεων, της Τροίας, της Θεμέας και της Ρώμης, να διακρίνουμε την κοινή ιστορική και πολιτιστική τους διάσταση. Πριν όμως από αυτό, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ένα σημαντικό γεγονός. Τον εντοπισμό μέσω της αρχαιολογικής έρευνας που έφερε στο φως οικιστικά κατάλοιπα, δημόσια κτίρια και νεκροταφεία της θέσης της αρχαίας Θεμέας. Στην έφορη κοιλάδα της Κορινθιακής γης, ανάμεσα στους σύγχρονους οικισμούς του Χιλιομοδίου, της Κλέιτας, των Αθηκίων, εντοπίστηκε από την ανασκαφέα κυρία Μπόρκα και αποκαλύπτεται σταδιακά από την ίδια και την ερευνητική της ομάδα τα τελευταία χρόνια η αρχαία Αθηναία, ο τόπος που ανατράφηκε ο Ειδίποδας, ο τόπος που κατέληξε το μακρινό ταξίδι των τενέδιων εχμαλώτων του Αγαμέμνονα μετά την καταστροφή της Τροίας σύμφωνα με τις πηγές. Τα πλούσια ανασκαφικά ευρήματα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, οι κτερισμένες σταφές με αγία, χρυσά, χάλκινα και οστέινα κοσμήματα, με σλεγγίδες και νομίσματα που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζουν την ευμάρεια των κατοίκων της αρχαίας Θεμέας, που με φυσική θέση στον δρόμο από την Κόρινθο προς τις Μυκήνες και το Άργος, ήκμασε από την αρχαϊκή μέχρι και την ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Από τη θέση μου ως Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, φορέα του ερευνητικού προγράμματος της Αρχαίας Θεμέας, δεν έχω παρά να συγχαρώ την πολυετή προσπάθεια και το έργο της κυρίας Κόρκα και των συνεργατών της και να ευχηθώ τα καλύτερα τόσο για την αρχαιολογική έρευνα όσο και για τις εργασίες του ενδιαφέροντος αυτού συνεδρίου. Ήταν πολύ τιμητικά όσα ακούσαμε και τώρα φυσικά επειδή είναι οι βασικοί μας υποστηρικτές οι αρχές του τόπου θα θέλαμε να καλέσουμε τους εκπροσώπους της περιφέρειας να απευθύνουν ένα χαιρετισμό και μετά τους εκπροσώπους του Δήμου, το Δήμαρχο που είναι κοντά μας. Μήπως πρέπει να προχωρήσετε, γιατί έχετε... Έχω ήδη χάσει λίγο από την ώρα του ραντεβού
ήθελα να μείνω για πάντα κοντά σα όλη τη διάρκεια, αλλά θυμάμαι ότι πρέπει να αποχωρήσω. Σα ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην κυρία Κόρη και στην κυρία Κόρη και σε όλου εσά. Στην κυρία Κόρη, there are headphones outside for those of you who do not speak Greek and would like to be able to listen to the Greek speeches. Θα μας μιλήσει και η κυρία Αθηνά Κόρκα, υπεύθυνη πολιτιστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καλημέρα σε όλους σας. Πανωσελογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι και προσκεκλημένοι. Αισθάνομαι και εγώ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σήμερα στο Διεθνές Συνέδριο, αυτό που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στην Κόρινθο. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Ντονής, μετέφερε το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη, του κ. Νίκα, για τις εργασίες του συνεδρίου και την καλή επιτυχία. Θέλω να εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήρια, τα ιδιαίτερα συγχαρητήρια, στην δόκτωρα την Έλενα την Κόρκα, την οποία και εγώ λόγω συγγενικής σχέσης παρακολουθώ πολλά χρόνια. Όταν νεαρή αρχαιολόγος με το καπελάκι της πήγαινε από το πρωί με τη ζέστη, στο χιλιομόδι για να γυρίσει το βράδυ, ευχαριστημένη ή προβληματισμένη αναλόγως. Θερμά συγχαρητήρια για αυτό το έργο που επιτελέσατε και σε εσένα, Έλενα, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες της, στους εθελοντές, στους επιστήμονες, στους κατοίκους της Θενέας, στο σωματείο φίλων της Θενέας που είναι δίπλα σε αυτή τη σημαντική ανασκαφή. Οι εργασίες του συνεδρίου, του Διεθνούς Συνεδρίου, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για μας και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εξειδικευμένους επιστήμονες θα οθήσουν σε αυτή την ένωση της Θενέας, Τρίας και Ρώμης από τα σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών της αρχαίας Θενέας. Ο σκοπός αυτού του συνεδρίου είμαι βέβαια ότι θα επιτελεστεί και διεθνώς θα αναγνωριστούν αυτή η σημαντική πολιτιστική διαδρομή καθώς και τα μονοπάτια ανάμεσα στις τρεις πόλεις. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας σας ευχόμαστε γι' αυτό και οφείλουμε και έτσι κάνουμε να εκφράζουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για αυτή την σημαντική ανασκαφή και την ανάπτυξη της αρχαίας Θενέας. Καλή επιτυχία! Θα καλέσουμε στο βήμα
Δήμαρχο, τον κύριο Νανόπουλο, ο οποίος έχει υποστηρίξει την εκδήλωση αυτή πάρα πολύ. Πανουσιολογιότατε, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να σας καλωσορίσω στο Διεθνές Συνέδριο που η κυρία Κόρκα διοργάνωσε με τους συνεργάτες στην Κόρινθο. Επειδή έχω παρακολουθήσει από παλιά το έργο το οποίο η κυρία Κόρκα επιτελεί στην περιοχή μας, νομίζω ότι αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια και θα πω για άλλη μια φορά σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί της και στην ίδια για να αναδείξουν, να αποκαλύψουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που υπάρχουν στην Τενέα. Είναι σημαντικό να έχουμε την ιστορική διαδρομή της Τρίας, της Κορίνθου, της Τενέας και της Ρώμης, να βρίσκουμε τη σχέση που συνδέει αυτές τις τρεις πόλεις και να δημιουργούμε σημερινές σύγχρονες επαφές μεταξύ των τριών αυτών πόλεων. Ήρθα σε επικοινωνία με τη Δήμαρχο της Ρώμης, η οποία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να έρθει ή να στείλει συνεργάτη της στο συνέδριο, αλλά μου υποσχέθηκε ότι στα επόμενα συνέδρια που θα γίνουν εδώ θα έχει παρουσία. Και ελπίζω και οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα να βελτιωθούν και να μπορέσουμε να έχουμε και εκπροσώπους από την Τρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ, αλλά ελπίζω και το εύχομαι να έχουμε στα επόμενα συνέδρια. Όπως επίσης εύχομαι οι ανασκαφικές σας επιδόσεις να είναι ιδιαίτερα καλές στην επόμενη χρονιά, οπότε στο επόμενο συνέδριο να έχουμε να αναδείξουμε στην συνάντηση που θα γίνει καινούρια σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στο συνέδριο και νομίζω ότι τα συμπεράσματα που θα βγουν από την ολοκλήρωση του συνεδρίου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και από επιστημονικής αλλά και από πολλές άλλες πλευρές. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Ότι ο κύριος Νανόπουλος είναι και μέλος του σωματείου μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η επιθυμία του σωματείου μας είναι να διοργανώσει μια φυγιά φέτος. Ελπίζουμε μια εκδρομή για να επισκεφτούμε την Τρία. Και αργότερα, βέβαια, θα πάμε και στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν ήθελε να απευθύνει χαιρετισμό κάποιος άλλος. Ο Υπουργός μας και ο Μητροπολίτης, αν θέλει ο Πανουσιολογιότατος να πω ότι νομίζετε η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και σε όλες μας τις εκδηλώσεις έχουμε την αμέριστη στήριξη όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κόσμου, των πολιτιστικών συλλόγων. Γενικά νιώθουμε ότι υπάρχει μια πολύ ζεστή αγκαλιά γύρω μας που μας δίνει πολύ θάρρος, γιατί βέβαια εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εσάς. Για να γνωρίζετε την ιστορία του τόπου και φυσικά για τους νέους, γιατί αυτή είναι το μέλλον μας και πρέπει να μάθουν να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί εκεί είναι οι ρίζες μας, από αυτές αντλούμε την ύπαρξή μας και τη βιοθεωρία μας, η οποία πραγματικά είναι οικουμενική. Και αυτό είναι και το μήνυμα της Τενέας, η οικουμενικότητα. Ο Υπουργός με μήπως θέλετε, ο Υπουργός μας, κύριος Δήμας, ο οποίος είναι πάντοτε στις εκδηλώσεις μας και πάντοτε πολύ υποστηρικτικός. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος για να ξεκινήσει το συνέδριο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ως Τενεάτης και εγώ είμαι εξαιρετικά περήφανος και χαρούμενος για όλη την πορεία των ανασκαφών. Κυρία Κόρκα, θέλω να σας συγχαρώ για μια ακόμα φορά δημόσια
τόσο εσάς όσο και το σύνολο της, της ομάδας σας. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά που βλέπουμε την εξέλιξη των ανασκαφών και φυσικά καλή επιτυχία στο συνέδριο σήμερα. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ζητώ πραγματικά συγγνώμη, θα πρέπει και εγώ να επιστρέψω στην δουλειά μου, αλλά δεν ήθελα να λείψω από την σημερινή ημέρα. Και πάλι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Επίσης πρέπει να συγχαρώ και τον Σύλλογο και όλους τους κατοίκους της Τενιάς που έχουν υποστηρίξει ενεργά τις ανασκαφές. Μήπως από την πλευρά της Μητρόπολης, μήπως ο Υπουργός, ο κύριος Ταγαράς, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμα που μέσα στα τόσα καθήκοντά του μπόρεσε να έρθει σήμερα κοντά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε. Υπουργέ μου. Σύντομα θα είμαι κι εγώ, αλλά επειδή η ρίζα μου και η καταλογή μου είναι το χιλιαμόδι. Άρα μια ιδιαιτερότητα από την πλευρά μου την έχω. Αγαπητή Έλενα Κόρκα, θέλω να σας πω ότι πριν από 20 χρόνια, τότε ήμουν πρώτος δήμαρχος της Τενέας, 1999, είχα την χαρά, επειδή υπήρχαν διάφορες αναλύσεις, εκτιμήσεις για το που βρίσκεται η αρχαία Τενέα, να καλέσω τον καθηγητή, τον Μιχάλη τον Κορδός, που βλέπω απέναντί μου και ιστορικό, από το χωριό της Πλέγιας, δίπλα ακριβώς, για μια ανάλυση, εκτίμηση, το πού βρίσκεται η αρχαία Τενέα. Και θέλω να πω, νομίζω θα δοθεί δυνατότητα γιατί θα πάρει το λόγο κάποια στιγμή, ότι η αναφορά που ήταν, ότι η αρχαία Τενέα βρίσκεται ανάμεσα στο Χιλιοβόδι και στην Πλένια, σύμφωνα με τις πηγές, τις οποίες είχε αναλύσει τότε, ήταν μια πρώτη ευθεία και στον τόπο, εκεί που συζητάμε σήμερα αναφορά, για το πού βρίσκεται η αρχαία Τενέα. Χαίρομαι λοιπόν που μετά από τόσα χρόνια, οι ιστορικές πηγές και οι αναλύσεις επιβεβαιώνονται. Χάρη σε εσάς, χάρη σε όλη την ομάδα των φίλων του χωριού μου και της περιοχής, τους οποίους θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα. Ξέρω το μεράκι, ξέρω την αγάπη, ξέρω όλες τις ενέργειες που μέρα νύχτα, έτσι απλά, όπως αναποδείτε προηγουμένως, με συγκινήσεις που το χωριό έχει πολλές και φάνηκαν σήμερα εδώ. Καθένας με τον τρόπο του, καθένας με την αγάπη του όμως, ένωσε δυνάμεις και έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους σας. Είναι τιμή για μας, για το Χιλιαμόδι και για την Τενέα αυτές οι ανακαλύψεις. Ανοίγουν δρόμους μέσα από την ιστορία, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, διασυνδέουν λαούς, πόλεις, και είναι ιδιαίτερη τιμή, ξαναλέω για όλους μας, συγχαρητήρια, καλές εργασίες και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε, για έναν λόγο παραπάνω, να είμαστε δίπλα σας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Τον κύριο Ταχαρά, τον υπουργό μας, που έρχεται και στην ανασκαφή, είναι πάντοτε κοντά μας και δεν ξέρω αν από τους βουλευτές, η κυρία Σούπολη, που βρίσκεται κοντά μας, αν θα θέλατε ένα σύντομο χαιρετισμό. Πολύ σύντομο, άλλωστε τα περισσότερα ακούστηκαν, κάνει δύο κουβέντες από. Το πιο σημαντικό, κυρία Κόρκα, είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είσαστε μία ομάδα και τα αποτελέσματα, όταν μάθουμε να είμαστε μονάδα και να γινόμαστε ομάδα, είναι ορατά. Εγώ, εκτός από την υποστήριξή μου από τον θεσμικό ρόλο που έχω ως βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μία θύμηση από το παρελθόν όταν οι φίλοι της αρχαίας Τενέας κάνανε εδώ την πρώτη εκδήλωση και μας δίνανε φωτογραφίες των ανασκαφών.
Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η δύναμη που βγάζανε αυτές τις φωτογραφίες. Ήταν εικόνες και όμως ήταν απίστευτα ζωντανές. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να στηρίζουμε τις προσπάθειές σας και βεβαίως να σας συγχαρούμε για όλα αυτά που έχετε κάνει σήμερα και εσείς ως ομάδα, αλλά και οι φίλοι της αρχαίας Αρμενέας ως άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να αναδείξουν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, να είναι εξωστρεφείς και όχι εσωστρεφείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως να μας ευλογήσει η Εκκλησία και να κλείσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Ως εκπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη του Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού και Πολυφέντους, κυρίου Διονυσίου, σας καλωσορίζω στον τόπο μας, στην πόλη μας, στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, στην πόλη της αρχαίας Κορίνθου, στην Κορινθία μας, που τόσα πολλά έχουν να μας πει. Και είναι ιδιαίτερη συγκίνηση για την Μητρόπολη μας, διότι ακούστηκαν βέβαια πάρα πολλά από τους προλαλήσαντες, διότι εδώ, στην Κόρινθο, τόσο μεγάλες προσωπικότητες έχουν να μιλήσουν για αυτό το μεγάλο παγκόσμιο αρχαιολογικό επιστημονικό συνέδριο που ένα μέρος έχει σχέση με την περιοχή μας, την αρχαία Τενέα. Και εμείς την Τενέα, την αρχαία Τενέα, την έχουμε μέσα στην καρδιά μας και συγκινούμαστε κάθε φορά που ακούμε για τις μεγάλες ανακαλύψεις και τα μεγάλα ευρήματα τα οποία έχουν έρθει στο φως. Έτσι λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας, συγχαίρουμε άπαντες με πρώτη την κυρία Κόρκα, που δίνετε την ζωή σας κυριολεκτικά για να βγει μέσα από το χώμα, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, το φως. Και αυτό το φως, μέσα από αυτό το συνέδριο, ευχόμαστε μέσα από τις εργασίες του να μεταδοθεί και σε όλους. Σας συγχαίρουμε λοιπόν όλους. Έχετε την ευλογία του Θεού για αυτές τις εργασίες και ευχόμαστε τα αποτελέσματα να είναι και αυτά καρποφόρα και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βαρδινογιάννη για όλα όσα έκανε και για το σημερινό συνέδριο, αλλά και για τα παιδιά του τόπου μας. Έχετε όλη την ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δείξει λόγω και των ανασκαφών, έχει δείξει μέρημνα ιδιαίτερη για το Χιλιομόδι, γιατί δύο χρονιές ήρθε ένα κλιμάκιο συντηρητών και συντήρησε το πολύτιμο τέμπλο της Μονής Φανερωμένης και σήμερα πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Είναι λοιπόν όλο το Υπουργείο αρρωγός στην ανάδειξη της πραγματικά πάρα πολύ σημαντικής περιοχής του Χιλιομοδίου, όχι μόνο για την αρχαία της κληρονομιά, αλλά φυσικά και για την Βυζαντινή και μετέπειτα. Με αυτούς τους θερμούς συγκινητικούς χαιρετισμούς και εφόσον έχει κηρυχτεί η έναρξη του συνεδρίου, θα περάσουμε πλέον στο να καλέσουμε το πρώτο πάνελ, τους πρώτους συντονιστές,